Για τα επίπεδα της ανεργίας έγινε λόγο στη συνέντευξη τύπου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τους Προέδρους των Εργατικών Κέντρων της Βορείου Ελλάδος. Ο Άλκης Απιδόπουλος, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νομού Σερών, ανέφερε πως οι ελπίδες έχουν χαθεί με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και έκανε λόγο για μια τραγική κατάσταση και πως η νέα γενιά έχει φύγει στο εξωτερικό, με 42.000 περίπου νέους να έχουν φύγει από το νομό Σερών. Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, διότι δεν υπάρχουν μέτρα, παρόλο που μοιραστήκανε δισεκατομμύρια σε ημέτερους, οι οποίοι πραγματικά δεν πιστεύουν στην ανάπτυξη, πιστεύουν στις παρέες και στις φιλίες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, διότι αν θέλουμε παραγωγή και νέα γενιά, που είστε εσείς, πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε στους Έλληνες και στους νέους. Βλέπουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα που έχουμε τελευταία με τις συγκοινωνίες και τον ΟΑΣΤ, τα προβλήματα στην ανάπτυξη στις κατασκευές όπως είναι το μετρό, αλλά και θέματα εργασιακά όπως και στη Μαλαματίνα, που γίναμε μάρτυρες καταστάσεων οι οποίες θυμίζουν άλλες εποχές. Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα βρούνε το δρόμο τους, θα έχουμε λύσεις και όλα αυτά θέλουν συνδικάτα τα οποία είναι ενωμένα και θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Στη συνέντευξη τύπου βρέθηκε και ο Γιάννης Φραγκίδης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων της Μαλαματίνας, και δεν δίστασε να αναφερθεί στα γεγονότα που πρόσφατα έλαβαν χώρα, αποσκοπώντας να επικοινωνήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων που δεν λαμβάνονται υπόψη. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε μέχρι να δικαιωθούμε και έχουμε ένα αίτημα: επαναπρόσληψη και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έτσι λοιπόν, για να το κλείσω κιόλας, ζητούμε από όλους σας να σταθείτε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, σε αυτόν τον αγώνα τον μεγάλο που δίνουμε, γιατί θεωρούμε ότι ο αγώνας αυτός δεν είναι αγώνας μόνο των εργαζόμενων στη Μαλαματίνα, επειδή έχει πάρει και ένα έτσι πανελλήνιο, θα έλεγα πανελλήνια έκταση. Ζητούμε από όλους σας την στήριξη, την υποστήριξη, ώστε να βγούμε νικητές, γιατί οι νικητές δεν θα είναι μόνο οι συνάδελφοι στη Μαλαματίνα, θα είναι όλη η εργατική τάξη. Με αυτή την έννοια θα μετέχουμε και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί εν όψη των εγγενείων της έκθεσης, παρουσία του Πρωθυπουργού, και θα διαμαρτυρηθούμε εκφράζοντας την αγανάκτησή μας για όλα τα προβλήματα.